Έχω τη μεγάλη και ξεχωριστή τιμή να συμπληρώνω φέτος 10 χρόνια στην Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ψηφοφόρους, τα μέλη, τα στελέχη του κόμματος για την αγάπη, τη στήριξη και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. 10 χρόνια που άρχισα με την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση του 2012, την τότε χρεοκοπία που δυστυχώς σηματοδότησε την πορεία της χώρας μας. 10 δύσκολα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων το Δημοκρατικό Κόμμα, συνεπές με τις αρχές και τις θέσεις του, βρέθηκε στην αντιπολίτευση, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη διεκδίκηση σωστής και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού. Κράτησε την Κύπρο στην ευρωπαϊκή της πορεία, στην Ευρωζώνη, σε μια τροχιά δημοσιονομικής σταθερότητας και πειθαρχίας. Στήριξε τη μεσαία τάξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό και συνέβαλε με τις προτάσεις του εντός και εκτός Βουλής στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και στη στήριξη της παιδείας και των νέων ανθρώπων. Ο κύκλος της αντιπολίτευσης όμως έχει τελειώσει. Το Δημοκρατικό Κόμμα, αφουγκραζόμενο την απέτηση της κοινωνίας για ενότητα και συλλογικότητα, πρωταγωνίστησε στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές και πέτυχε την ανάδειξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Πλέον, το Δημοκρατικό Κόμμα πρωταγωνιστεί ως πυλώνας της συμπολίτευσης. Αναλογιζόμενοι τα πολλά και σημαντικά που έχουμε καταφέρει ως αντιπολίτευση, είμαστε βέβαιοι για τα πολύ περισσότερα και πιο σημαντικά που μπορούμε να πετύχουμε ως συμπολίτευση στα χρόνια που έρχονται. Επαναδιεκδικώ την Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος για να συνεχίσω να υπηρετώ τον κόσμο, τις αρχές και τις θέσεις του κόμματός μας. Επαναδιεκδικώ την Προεδρία του Κόμματος με περηφάνεια για τις αποφάσεις μας που ωφέλεσαν τον τόπο. Κυρίως όμως επαναδιεκδικώ την Προεδρία του Κόμματος με πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον. Με την πεποίθηση ότι όλες και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Για ένα ισχυρό Δημοκρατικό Κόμμα, για ένα ισχυρό κέντρο χώρο, για μια ισχυρή και ελεύθερη Κύπρο.